Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. 20 κιλά κύπελο. Πω, 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 πω. Πω, ρε. Μπρος. Ναι. Σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός ο Τουρκοφάγος. Έτσι καλά θένα. Ναι. Έχει ένα κεφάλι σαν ζόμπιν. Εμπρός. Ναι, γαμώ το σπιτάκι σου. Σε γαμάει ο Ολυμπιακός ρε μαλάκα κολότουρκε και λέω κολότουρκος. Δεν ξέρω τι ομάδα είσαι. Γιατί για να το πεις αυτό, σε πείραξε που νικήσε με τη Φενέρ. Καλά, άμα είσαι και πάω, ξεγαμίσαμε και εδώ. Στο ποδόσφαιρο σε έχω καταγαμίσει. Σε έχω ξεσκίσει από την ημέρα που ιδρύθηκε η ομάδα σου, όποια και να είναι αυτή. Εμπρός. Μάλλον δεν το ξέρετε καλά ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες δίκες από όλες τις ελληνικές ομάδες και από εσάς και το Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Δεν λέω μόνο για τα πρωταθλήματα. Έτσι, για νίκες μιλάω. Εμπρός. Άκη, καλησπέρα. Γεια. Παύλος από Κερατσίνη. Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια στο δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη της Ευρώπης, τον Κώστα Σλούκα, μετά τον Βασίλη Σπανούλη. Μπράβο ρε φίλε, σωστό. Απέδειξε ότι είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες για αυτούς που λέγανε για τον Διαμαντίδη και μαλακίες τέτοιες. Δεν υπάρχει Διαμαντίδης. Τι είπατε? Δεν υπάρχει Διαμαντίδης. Ναι, ο Σλούκας είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες, εγώ πιστεύω, και αν συνεχίσει έτσι, μπορεί να φτάσει και το Σπανούλη. Μακάρι, φίλε μου. Εγώ το εύχομαι. Κάκη, να σε ρωτήσω. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό, τον Πειραιά, πώς το βλέπεις? Γιατί οι Παναθηναϊκοί λένε ότι θα τους το δώσουμε. Ναι. Τα ίδια λέγανε και σήμερα οι Αγγίδες. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα τους το δώσουμε? Εγώ πιστεύω να τους γαμίσουμε. Κατά τη γνώμη σου, ποιος πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός? Ολυμπιακός. Και αφού δεν το πήρε ο Ολυμπιακός, δεν με νοιάζει. Ναι, με νοιάζει ρε φίλε. Μπορεί η καρδιά ενός Ολυμπιακού που χάνει το πρωτάθλημα να διαλέξει, η καρδιά μου να πει να το πάρει αυτός ή αυτός. Η καρδιά μου αφού δεν το πήρε, έμεινε εκεί. Τέλος. Καταλαβες. Τι είναι, αυτά είναι, είναι, αυτά είναι στοιχεία. Το site του Μπακαμπού αρχίδια είναι. Τη γραμμή την βάλανε όπου θέλανε. Αυτή τη γραμμή τη φτιάξανε στο ΒΑΡ. Έτσι, μπράβο. Μπράβο ρε φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παιδιά, δεν υπάρχει, εγώ τουλάχιστον, νομίζω ότι όλοι οι Ολυμπιακοί σκέφτονται έτσι. Υπάρχει Ολυμπιακός που να πει να το πάρει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αφού, άκουστε κάτι. Δηλαδή, χάνουμε ένα πορτοφόλι στον δρόμο με 50 χιλιάρικα. Με νοιάζει ποιος θα το βρει. Άμα είναι άντρας, άμα είναι γυναίκα, άμα είναι μικρός, άμα είναι μεγάλος. Το χάσα πάει. Δεν με νοιάζει. Ας το πάρει όποιος... Ας το βρει όποιος το θέλει. Πώς να σας το πω. Δεν μπορώ εγώ αυτό το κύπελο από την ώρα που δεν το έχω να πω... Αφού δεν το έχω εγώ να πω, πάρ' το εσύ. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Πώς, η καρδιά μου πώς θα φύγει. Το χάσα. Δεν με νοιάζει. Τι να πει η καρδιά μου. Και μιλάμε για Ολυμπιακούς έτσι. Τι να πει, πάρ' το εσύ, πάρ' το εσύ. Τι λέτε ρε παιδιά. Δεν πάνε να γαμηθούν όλοι. Εμπρός. Καλησπέρα, Δάκη. Γεια. Κώστας από Ηράκλειο Κρήτης, ΑΕΚ. Ναι, για πες ρε φιλαράκο. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την νίκη. Δεν νίκησαμε, ισοπαλία ήρθαμε. Στο μπάσκετ. Α, στο μπάσκετ, ναι. Εγώ πιστεύω να πάτε Final Four. Εντάξει. Ναι, τώρα εσύ, εσύ ξέρεις ότι... Τώρα τρόπος του λέγει να δω, τι χάρηκα, ιδεώτες. Ναι, εντάξει, από μου χάρηκες, ναι, θα το δούμε αυτό, τη χαρά πιο μετά. Άκουσα με κάτι. Εσύ τώρα, όταν τόσο καιρό εγώ λέω ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν έχουν ομάδες και βρίσκονται μπροστά επειδή ο Ολυμπιακός έχει κάνει λάθη, απεδείχθηκε και σήμερα. Δεν νίκησε τον Παναθηναϊκό, πώς θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν νικάει σε μένα, πώς θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν νικάει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, πώς θα πάρει πρωτάθλημα. Θα χάσει από μένα, πώς θα πάρει πρωτάθλημα.
Κατάλαβε. Για το πάρει ρε Σιτάκη. Γι' αυτό κάνουν τα λάθη οι ομάδες. Δεν του βγήκαν του Ολυμπιακού παίχτε, προπονητή. Ε, αυτό λέω ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Κάθε χρόνο θέλει να το παίρνετε. Να μην το πάρει κανένα άλλο. Για ένα σου πω ρε φιλαράκο. Δηλαδή στη Γερμανία που το παίρνει κάθε χρόνο η Μπάγκερ διαμαρτύρεται και η Μπόχουμ. Δηλαδή εσύ πιστεύει. Ρε άκουσε με. Εγώ ένα λεπτό. Που έλεγε ότι 85%. Ρε άκουτα σου πω δύο κουβέντε. Άκουτα σου πω ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είμαι καλός εγώ, γιατί να μην το πάρω. Δεν άκουσα. Λέω, άμα είμαι εγώ καλός, όλα τα χρόνια που το έπρεπε να ήμουν καλύτερος με παιχταράδες που είχα, γιατί να μην το πάρω εγώ. Να το πάρω, το διαφέτος λέω. Όχι, γιατί είπες πριν, κάθε χρόνο εσύ να το παίρνεις. Ε, άμα έχω καλή ομάδα, ποιος θα το πάρει. Όχι, εσύ θα το πάρει. Διαφέτος όμως, ρε φίλε, με την εικόνα που δείξες, με προπονητές, με παίχτες, όλα αυτά. Δεν ήσουν για πρωτάθλημα. Ναι, δεν περίμενε, μωρέ. Περίμενε. Εάν δεν ήταν το σφάξιμο στο Καραϊσκάκι το 3-1 που χάσαμε από το διαιτητή, θα σου έλεγα εγώ ποιος θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Εσύ, Τάκη, δηλαδή τώρα έχουμε παίξει το ζαμάτ. Σε όλα τα μάτια είμαι καλύτερος. Πώς είσαι καλύτερος, ρε φίλε. Ένα λεπτό, ρε φιλαράκο. Έχουμε παίξει 6 αγώνες, από 2 νίκες έχουμε, από 2 ισοπαλίες και από 2 ήττες. Πού είσαι καλύτερος. Τάκη, σήμερα, γιατί όταν κάνατε αλλαγή ή σε οποιαδήποτε ευκαιρία, ναι. Πέφτατε κάτω, κάνατε καθυστερήσεις. Εσύ το λες αυτό για παίκτη του Ολυμπιακού. Γιατί δεν παίξατε. Περίμενε ρε. Το λέει, είναι δυνατόν να λες εσύ. Άκουσέ με και εμένα λίγο. Είναι δυνατόν εσύ να λες ότι παίκτη του Ολυμπιακού πέφτανε κάτω. Όταν όλα τα παιχνίδια, όλα αυτά τα χρόνια έχεις πέσει κάτω. Μα τι λες ρε φίλε. Και στο κύπελλο που κέρδισες 3-0. Ήρθες και ο Καρεσκέ και κάνεις καθυστερήσεις. Δεν το θυμάσαι και πέφτατε κάτω. Τέλος πάντων, και... φιλαράκο, καλό βράδυ. Είσαι ένα καλός ομιλητής. Αλλά κάνεις λάθος, σε πληροφορώ. Και δεν απαντάς και σε αυτό. Λες κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός να το παίρνει. Ε, ποιος θα το πάρει, ρε. Δηλαδή η Ρεάλ που έχει πάρει 3 συνεχόμενα Champions League. Πώς θα έχει πάρει, 2 ή 3. 2. Να μην το πάρει και να το πάρει. Ποια, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, άλλη. Πώς θα το πω. Δηλαδή η Ισπανία το παίρνει η Ρεάλ. Αν αφαιρέσουμε τα τελευταία χρόνια του Μέση στην Μπαρτσελόνα, το παίρνει η Μπαρτσελόνα. Στην Ελλάδα, τα πιο πολλά πρωταθλήματα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Που ήταν καλός. Μην ξεχνάς, εγώ έπαιζα με Τζιοβάνι και Καρεμπέ και Τζελίας και Ριβάλτο και δεν θυμάμαι ένα. Και πιο παλιά, Γιαννακόπουλο, Τζόρτζεβιτς, Γιωργάτο. Με Μαυρογεννίδη, Γιαννακόπουλο. Και εσύ με ποιον έπαιζες, θυμάσαι ρε φίλε. Με ποιους έπαιζες εσύ. Δηλαδή να μην το περνάνε αυτοί οι παίκτες να το πάρεις εσύ. Τι να πω ρε, αυτό το σκεπτικό τι να πω. Τι να πω, τι να πω. Ωραία, δηλαδή τώρα που ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγα να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, θα το πάρει η ΑΕΚ. Που δεν παίζει η Ευρωλίγα. Έτσι θα το πάρει η ΑΕΚ επειδή